Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και καλωσορίσατε στο 8ο επεισόδιο του podcast. Σήμερα, όπως σας έχω υποσχεθεί από την προηγούμενη Πέμπτη, θα μιλήσουμε για τη θεωρία της προσκόλλησης και για το στυλ δεσμού που ίσως να έχει ο καθένας μας. Ο τίτλος του podcast αυτού είναι «Εσύ τι στυλ δεσμού έχεις» η θεωρία της προσκόλλησης και γιατί μπορεί να σε ενδιαφέρει. Στη ψυχολογία υπάρχουν διάφορες θεωρίες προσωπικότητας και τα αντίστοιχα θεραπευτικά μοντέλα. Κάποιες από αυτές τις θεωρίες προσωπικότητας ξεχωρίζουν για μένα προσωπικά ως ψυχολόγο περισσότερο από άλλες. Μια θεωρία η οποία πιστεύω πως δίνει αρκετό φως για να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε με τους άλλους ανθρώπους, την ικανότητα μας για να δημιουργούμε και να διατηρούμε βαθιές συνδέσεις με νόημα, που θα μας φέρουν και ευδαιμονία, θυμηθείτε τη μελέτη της Βοστόνης, η μελέτη της ευτυχίας, την οποία έχω αναφερθεί σε προηγούμενο επεισόδιο, μία μακροχρόνια μελέτη η οποία απέδειξε πως τα συστατικά που θα φέρουν ευτυχία, παύλα, ευδαιμονία σε έναν άνθρωπο δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα πλούτη, δεν είναι η ομορφιά, αλλά είναι οι βαθιές συνδέσεις με νόημα. Άρα η θεωρία αυτή της προσκόλλησης μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε με ποιο τρόπο συνδυόμαστε με τους άλλους ανθρώπους, να καταλάβουμε γιατί και πώς μπορούμε να δημιουργούμε και να διατηρούμε βαθιές σχέσεις με νόημα, deep meaningful connections, ή για ποιο λόγο δυσκολευόμαστε, δεν τα καταφέρνουμε παρόλο που ίσως το επιθυμούμε πολύ βαθιά μέσα μας, να το επιτύχουμε αυτό, να έχουμε ουσιαστικές αυθεντικές σχέσεις στη ζωή μας. Η θεωρία αυτή είναι ευρύτερα γνωστή και ως θεωρία του Μπόουλμπη, του Βρετανού θεωρητικού, ο οποίο τη ξεκίνησε, ψυχίατρο, ψυχαναλυτή, ψυχολόγο, ερευνητή κ.ο.κ. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν μόνο στον Μπόλπι. Πολύ βασικό κριτικό ρόλο στην ανάπτυξη της θεωρίας αυτής και στην την καθιέρωση της θεωρίας αυτής έπαιξε και η Μέρη Ainsworth, μια Αμερικανίδα ψυχολόγος. Η θεωρία της προσκόλλησης λοιπόν, η θεωρία του Bowlby και της Ainsworth ή της Ainsworth και του Μπόλπι είναι μια θεωρία η οποία έφερε τα πάνω κάτω στη ψυχολογία τέλη της δεκαετίας του 60 και αρχές της δεκαετίας του 70 όπου άρχισε να αναπτύσσεται και να θεμελιώνεται. Η θεωρία αυτή υποστηρίζει πως ο καθένας από εμάς μεγαλώνοντας μέσω του τρόπου με τον οποίο καλύπτονται ή όχι οι συναισθηματικές του ανάγκες από τους φροντιστές του, από τους ενήλικες που τον φροντίζουν είτε αυτός ο ενήλικας είναι η μητέρα, ο πατέρας, ένας παππούς, μια γιαγιά θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια γι' αυτό άρα με βάση τη θεωρία αυτή, ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώσαμε και αν οι συναισθηματικέ μα ανάγκε ω παιδιά καλύπτονται με ένα σταθερό και συνεχέ τρόπο ή όχι, αυτό επηρεάζει το δικό μα στυλ δεσμού ή το δικό μα στυλ προσκόλληση, το οποίο αναπτύσσουμε, υιοθετούμε και είναι είτε υγιέ, βάλτε μέσα στην παρένθεση ασφαλές, λειτουργικό. Θα καταλάβετε στη συνέχεια γιατί. Ή είναι δυσλειτουργικό αυτό το στυλ προσκόλλησης ή στυλ δημιουργίας σχέσεων ή στυλ δεσμού. Βάρτε στην παρένθεση ανασφαλές, χαοτικό, αποδιοργανωμένο και ούτω καθεξής. Και θα εξηγήσω στη συνέχεια. Το παιδί λοιπόν μεγαλώνοντας μέσα σε μια οικογένεια εκπαιδεύεται για το πώς να συνδέεται με τον εαυτό του και τους άλλους ανθρώπους παίρνει έναν τύπο συνδεσιμότητας, έναν τύπο προσκόλλησης, ένα στυλ δεσμού, το οποίο επειδή ακριβώς είναι αυτό που γνωρίζει, επαναλαμβάνει με βάση τη θεωρία πάντοτε αυτό το στυλ δεσίματος, αυτό το στυλ δημιουργίας σχέσεων με τους άλλους ανθρώπους και στην ενήλικη του ζωή και στις σχέσεις τις οποίες δημιουργεί ως ενήλικας και κυρίως τις ερωτικές. Εγώ προσωπικά, ως ψυχολόγος, ως ψυχοθεραπευτρία, ως γυναίκα, ως ψυχοεθπαιδεύτρια, συμπαθώ αρκετά τη θεωρία αυτή, επειδή πιστεύω πως δίνει μια διαφορετική οπτική, η οποία είναι χειροπιαστή και εύκολα κατανοητή. Και αυτή την οπτική θα εξηγήσω σήμερα μέσα από αυτό το 8ο επεισόδιο του podcast. Θέλω όμως να βάλω έναν αστερίσκο, μία υποσημείωση, να πω έτσι με έμφαση ότι η θεωρία της προσκόλλησης από μόνη της και οι θεραπευτικές προσεγγίσεις οι οποίες είναι βασισμένες αποκλειστικά και μόνο πάνω στη θεωρία της προσκόλλησης κατά τη γνώμη μου ενέχουν κινδύνους για έναν άνθρωπο που ζει σε μια σύγχρονη κοινωνία στην οποία δυστυχώς επικρατεί μια αναρχιστική τάξη πραγμάτων. Περισσότερα στη συνέχεια γι' αυτό. Όπως είπα και προηγούμενος, ο Μπόλπι, ο Βρετανός, ήταν ο πρώτος θεωρητικός στα τέλη της δεκαετίας του 60 που διατύπωσε τη θεωρία της προσκόλλουσης. Διαβάζοντας γύρω από τη ζωή του Μπόλπι, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι μεγάλωσε σε μια οικογένεια αστική στην Αγγλία. Οι γονείς του ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν χρήμα και θέση στην κοινωνία τη Βρετανική και μεγάλωσε με νταντάδες. Πολύ σπάνια έβλεπε τον πατέρα του, πολύ περιορισμένα έβλεπε τη μητέρα του και ο ίδιος βασιζόμενος πάνω στις δικές του προσωπικές εμπειρίες, βασιζόμενος πάνω στο γεγονός ότι μεγάλωσε σε ένα σπίτι στο οποίο υπήρχαν χρήματα, Υπήρχαν υλικά αγαθά, υπήρχαν παροχές, αλλά δεν υπήρχε συναισθηματική φροντίδα και σύνδεση από τους γονείς. Και σε ένα σπίτι στο οποίο ήταν, λέει, τυχερός μέχρι τα τέσσερα του χρόνια να έχει μια πολύ καλή νταντά, η οποία κατά τη γνώμη του έπαιξε ένα ρόλο παρόμοιο με τον τρόπο που θα έπαιζε η μητέρα του ή ο πατέρας του, αν ήταν παρόντες στη ζωή του συναισθηματικά και σωματικά. Και γι' αυτό μιλάμε για φροντιστές και δεν μιλάμε για γονείς των παιδιών, των βρεφών, των νηπίων, των παιδιών στη προσχολική και σχολική ηλικία. Παρόλα αυτά, παρόλο που είχε αυτή την καλή νταντά, αυτή η καλή απολύθηκε και μετά ήρθε μια άλλη νταντά, η οποία ήταν πολύ διαφορετική από την προηγούμενη. Και μετά ο ίδιος ως ψυχίατρος, ως ψυχαναλυτής, αυτοαναλυόμενος και παίρνοντας ως βάση και αφορμή την προσωπική του εμπειρία διατύπωσε πρώτος τη θεωρία της προσκόλλησης η οποία αυτό που λέει στην ουσία είναι ότι τα παιδιά χρειάζονται και συναισθηματικές παροχές από τους φροντιστές τους όχι μόνο υλικές παροχές. Η Ainsworth, η οποία όπως είπα προηγουμένως είναι μια Αμερικανίδα ψυχολόγος, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της θεωρίας της προσκόλλησης. Στην ουσία πήρε τη σκητάλη από τον Μπόλπη και μαζί τρόπον την επικοινωνώντας μεταξύ τους αυτοί οι δύο θεωρητικοί και ερευνητέ τη συνέχισαν. Και επίσης μετά την Ainsworth ήρθαν δεκάδες ερευνητέ, οι οποίοι συνέχιζαν και συνεχίζουν μέχρι σήμερα τόσο τη μελέτη πάνω στη θεωρία προσωπικότητας της προσκόλλησης αλλά όσο και την προσπάθεια, τη μελέτη, την πρακτική πάνω στις διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις που έχουν ως θεωρητική αφετηρία τη θεωρία της προσκόλλησης. Όπως είπα και προηγουμένως, εγώ προσωπικά έχω την άποψη πως η θεωρία αυτή μπορεί να είναι περισσότερο χρήσιμη θεραπευτικά εάν συνδυαστεί με τη θεωρία για τις δυναμικές των σχέσεων, ναρκισισμού και συνεξάρτησης. Έχουμε μιλήσει ήδη για τον αρκισισμό σε προηγούμενο podcast. Έχουμε μιλήσει ήδη για τη συνεξάρτηση σε προηγούμενο podcast. Θεωρώ ότι η θεωρία της προσκόλλησης, παρόλο που είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής ψυχολογική θεωρία στις μέρες μας και μια θεωρία η οποία δέχεται έτσι ιδιαίτερη επιβράβευση και από το κίνημα της θετικής ψυχολογίας, και θα τολμήσω να πω ότι και αρκετοί οι οποίοι δεν είναι ψυχολόγοι αλλά χρησιμοποιούν κάποιες έννοιες από τη ψυχολογία βρίσκουν ιδιαίτερα θελκτική αυτή τη θεωρία της προσκόλλησης. Εάν χρησιμοποιήσουμε μόνο τη θεωρία της προσκόλλησης ως βάση και αν εξηγήσουμε και αναλύσουμε τις ανθρώπινες σχέσεις μόνο με βάση το στυλ δεσμού που έχει ένας άνθρωπος, αν έχει ένα υγιές στυλ δεσμού, ένα λειτουργικό στυλ δεσμού ή αν έχει έναν ασφαλές ή δυσλειτουργικό στυλ δεσμού, τότε κινδυνεύουμε να βοηθούμε μέσω της θεραπείας και μέσω της ψυχοεκπαίδευση ανθρώπους να γίνονται καλύτεροι στο να παραμένουν σε κακοποιητικές σχέσεις. Γι' αυτό τον λόγο επέλεξα συνειδητότατα να μιλήσω πρώτα για τον αρκισισμό σε αυτό το podcast, έπειτα για τη συνεξάρτηση και μετά για τη θεωρία της προσκόλλησης και τονίζω και θα το ξανατονίσω κατά τη διάρκεια αυτού του επεισοδίου ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τη θεωρία της προσκόλλησης ως τη μοναδική εξήγηση των προβλημάτων στις ερωτικές σχέσεις και στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και ως τη μοναδική οδό θεραπείας και βελτίωσης των ανθρωπίνων σχέσεων. Θεωρώ ότι πρέπει στη σημερινή εποχή που ζούμε, που η συνθήκη είναι τέτοια, που πολλοί άνθρωποι στην κοινωνία μας, μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων στις δυτικές κοινωνίες που γνωρίζω και μελετώ, λειτουργούν με ένα τοξικό, κακοποιητικό, αλαζονικό, εγωκεντρικό και απάνθρωπο τρόπο, ότι πρέπει να έχουμε το μυαλό μας σε εγρήγορση, να έχουμε υπόψη μας τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου που μπορεί να είναι κακοποιητικός και να μην κοιτάμε μόνο τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται με εμά ή το αν μπορούμε εμείς να συνδεθούμε μαζί του ή όχι. Θεωρώ ότι αν κάποιος χρησιμοποιήσει τη θεωρία της προσκόλλησης και τις θεραπευτικές προσεγγίσεις που προκύπτουν από αυτή χωρίς να έχει υπόψη του την επιδημία του ναρκισισμού και της συνεξάρτησης στην εποχή μας, τότε αυτό μπορεί να αποβεί επιζήμιο για την ψυχική υγεία και η ισορροπία των ανθρώπων οι οποίοι επηρεάζονται είτε από αυτούς τους ψυχολόγους που το κάνουν αυτό ή τους ψυχοεκπαιδευτές ή τους life coach ή οτιδήποτε άλλο. Ξανατονίζω ότι πρέπει να τα έχουμε όλα υπόψη μας. Και υπάρχουν πολλές θεωρίες προσωπικότητας στη ψυχολογία, υπάρχουν πολλά θεραπευτικά μοντέλα και ένας καλός ψυχολόγος οφείλει να είναι ενημερωμένος σε σχέση με όλες τις θεωρίες προσωπικότητας, να είναι θεωρητικά ενήμερος για τις διάφορες οπτικές και τις διάφορες πτυχές που έχει το κάθε θεραπευτικό μοντέλο και να εκπαιδευτεί όχι μόνο σε ένα θεραπευτικό μοντέλο σε δύο σε τρία όσα μπορεί όσα περισσότερα μπορεί και στη συνέχεια ο κάθε ψυχολόγος να δημιουργήσει τη δική του θεραπευτική προσέγγιση. Η οποία να είναι ολοκληρωμένη, συγκροτημένη, να είναι βασισμένη πάνω σε εμπειρικά δεδομένα και ερευνητικά αποτελέσματα και σε κάθε περίπτωση που συναντά ένας ψυχολόγος κάθε καινούργια περίπτωση που συναντά, να τη συναντά από ένα χώρο που να παίζει τον αφελή επιστήμονα, naive scientist, δηλαδή να αδειάζει το μυαλό του από όλες του τις γνώσεις, να μην βγάζει εύκολα και γρήγορα συμπεράσματα για το τι είναι το ζήτημα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος ή το ζευγάρι που έχει απέναντί του και να προσπαθεί να γνωρίζει τον κάθε άνθρωπο, το κάθε περιστατικό, λέω περιστατικό γιατί μπορεί να είναι και ζευγάρι που θα πάνε μαζί στο ψυχολόγο, να προσπαθεί να προσεγγίζει όλους σαν να μην ξέρει τίποτα ενώ παράλληλα να τα έχει όλα υπόψη του ή όσα περισσότερα γίνεται υπόψη του και να ανασύρει από τη φαρέτρα των ψυχοθεραπευτικών του εργαλείων εκείνα τα εργαλεία τα οποία θα είναι χρήσιμα για την κάθε περίπτωση. Και γι' αυτό το σκοπό, όταν κάναμε το επεισόδιο για τη ψυχοθεραπεία, σας εξήγησα για ποιο λόγο θεωρώ ότι καλύτερα η ψυχοθεραπεία να γίνεται από ψυχολόγο και όχι από κάποιον ο οποίος δεν είναι εκπαιδευμένο πάνω στις θεωρίες προσωπικότητας, πάνω στη ψυχοπαθολογία και πάνω σε όλα αυτά τα επιστημονικά δεδομένα τα οποία είναι ατελείωτα. Ετοιμαζόμενη για αυτό το επεισόδιο διάβασα απίστευτο υλικό όχι για πρώτη φορά αλλά γιατί ήθελα να φρεσκάρω τις γνώσεις μου και να δω και τι καινούριε εξελίξεις και απόψεις υπάρχουν και εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ερευνητικές μελέτες εκείνες οι οποίες παίρνουν δεδομένα από άλλες μελέτες και κάνουν τη λεγόμενη μεταέρευνα οι οποίες βοηθούν πολύ στο να έχουμε έτσι οι επιστήμονες οι οποίοι είμαστε... Δεν είμαστε ερευνητέ, αλλά είμαστε στο πεδίο των εφαρμογών της ψυχολογίας να έχουμε υπόψη μας έτσι μια καθαρότερη οπτική, μια μεγαλύτερη εικόνα, να μπορούμε να δούμε τα πράγματα από μια Εντό εισαγωγικών απόσταση να μην παίρνει μια θεωρία και να παθιάζεσαι με αυτήν και να πηγαίνεις και να τα εξηγείς όλα με βάση αυτή τη θεωρία Με να δούμε τι λέει η θεωρία της προσκόλλησης λοιπόν Μέχρι τον καιρό του Μπόουλπη τα τέλη της δεκαετίας του 60 δηλαδή οι ψυχολόγοι με πρώτο και καλύτερο τον Φρόιτ Θεωρούσαν πως ο λόγος για τον οποίο τα ανθρώπινα μωρά συνδέοντα με τους γονείς ή τους φροντιστές τους ήταν απλώς η ανάγκη τους για τροφή και επιβίωση. Από τον Πόλπη και μετά μάθαμε και εμπεδώσαμε πως υπάρχει βασικότερος λόγος από την τροφή και την επιβίωση για να συνδεθούν τα μωρά με τους φροντιστές τους. Αυτός ο λόγος είναι η ανάγκη για αγάπη και συνδεσιμότητα η ανάγκη για συναισθηματικό δέσιμο, συναισθηματικό δεσμό. Με βάση τη θεωρία της προσκόλλησης, λοιπόν, ο άνθρωπος από τη στιγμή της γέννησής του έχει βασική ανάγκη να σχηματίζει συναισθηματικούς δεσμούς με τους γονείς ή φροντιστές του και στη συνέχεια με άλλους ενήλικες. Και ο τύπος και η ποιότητα εντό εισαγωγικών αυτών των συναισθηματικών δεσμών επηρεάζει επιδραστικά τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος συνδέεται ως ενήλικας με τον εαυτό του και με τους άλλους, τις διαπροσωπικές και τις ερωτικές του σχέσεις. Με πιο απλά λόγια, αν ένα μωρό μεγαλώνοντας έχει όλη την αγάπη, τη φροντίδα και τη συναισθηματική ασφάλεια που δικαιούται από τη μητέρα του, τον πατέρα του ή τον φροντιστή του ή τη φροντίστρια του, και μεγαλώνει έχοντας την αίσθηση πως είναι αξιαγάπητο, αγαπητό πλάσμα και πως οι συναισθηματικές του ανάγκες καλύπτονται με σταθερότητα και συνέπεια, τότε το παιδί αυτό αναπτύσσει έναν ασφαλή δεσμό με το φροντιστή του. Ασφαλή δεσμό. Ξαναλέω, ασφαλή δεσμό. Θέλω να θυμάστε αυτή την έκφραση, ασφαλής γιατί είναι η βασική έκφραση η οποία αποτελεί και στόχο των θεραπευτικών προσεγγίσεων οι οποίες βασίζονται πάνω στη θεωρία της προσκόλλησης. Εάν το παιδί λοιπόν μεγαλώνει με αγάπη, με προσοχή, νιώθοντας αξιαγάπη το και έχοντας συναισθηματική ασφάλεια και καλύπτονται συστηματικά οι συναισθηματικές του ανάγκες, τότε το παιδί αυτό αναπτύσσει έναν ασφαλή δεσμό με το φροντιστή του και κατ' επέκταση με τον εαυτό του και μαθαίνει έτσι πώς να συνδέεται ασφαλώς με σημαντικούς άλλους στη ζωή του μεγαλώνοντας. Όταν λέμε ασφαλής δεσμός, ασφαλές στυλ συνδεσιμότητας, σημαίνει να νιώθω υψηλή αυτοεκτίμηση, να είμαι σίγουρο, σίγουρη πως είμαι αξιαγάπητος άνθρωπος, πως μου αξίζει αγάπη, συνδεσιμότητα, σεβασμός, αξιοπρέπεια και μια καλή ζωή, οπότε να μην δέχομαι τίποτα λιγότερο στις ερωτικές μου σχέσεις από αυτά και να μην πανικοβάλλομαι, να αγχώνομαι, να αποδιοργανώνομαι ή να προσκολούμε υπερβολικά πάνω στο σύντροφό μου ή να έχω οποιουσδήποτε άλλους αγχώδεις ή αποφευκτικούς ή αποδιοργανωμένους τρόπους για να διαχειριστώ το ζήτημα των σχέσεων. Αυτή η τελευταία φράση που μόλις εξτόμησα θα κάνει περισσότερο νόημα αργότερα. Εάν όμως η μητέρα ή ο φροντιστής του παιδιού δεν καλύπτει επαρκώς τις συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού όσο φίλοι, τότε μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα η αρχική θεωρητική της θεωρίας της προσκόλλησης και κυρίως ο Μπόλπι και η Ainsworth εισηγήθηκαν τρεις βασικούς τύπους δεσμού. Τον ασφαλή δεσμό, που είναι ο συναισθηματικά υγιής και ο και τον ανασφαλή δεσμό, ο οποίος χωρίζεται σε δύο υποτύπους, είναι ο αγχώδης τύπος δεσμού και ο αποφευκτικός τύπος δεσμού. Ο ασφαλή δεσμό, όπω είπα και προηγουμένω, είναι ο φυσικό δεσμό, ο υγιή δεσμό που θα ήταν ιδανικό να έχουν όλα τα βρέφη με τη μητέρα ή το φροντιστή τους. Σε αυτό το σημείο θέλω να επισημάνω πως ο Μπούλμπη και οι προτεργάτες της θεωρίας της προσκόλλησης κατακρίθηκαν, ο Bowlby και η Ένσγουρθ δηλαδή, επειδή χρησιμοποίησαν ως μόνο παράδειγμα βασικού παροχέα φροντίδας τη μητέρα τα πειράματα τα οποία έκανα για να τεκμηριώσουν τη θεωρία τους, τα, πειράματα του παράξενου δωματίου, τα πειράματα της Ainsworth, το οποίο ξεκίνησε η, Ainsworth, η Mary Ainsworth στις αρχές της του 70, Χρησιμοποίησα μόνο ζευγάρια μητέρας και βρέφους για να κάνουν αυτά τα πειράματα. Εγώ ίδια προσωπικά ως ψυχολόγος θεωρώ πως τον ίδιο ρόλο που παίζει η μητέρα στη δημιουργία ασφαλούς ή μη ασφαλούς δεσμού, λειτουργικού ή μη λειτουργικού δεσμού, μπορεί να παίζει ο πατέρας και ο πατέρας ή μόνο ο πατέρας ή ένας άλλος φροντιστής ή φροντίστρια του βρέφους. Πολλές περιπτώσεις έχουμε δει παιδιά που για οποιοδήποτε λόγο μεγάλωσαν με ένα παππού ή με μια γιαγιά. Ή με ένα πρόσωπο που τα έχει υιοθετήσει, ή με μια θεία ή ένα θείο σε μια οικογένεια λόγω απουσία γονέων ή για οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Που στι περιπτώσει εκείνε που τα παιδιά μεγάλωναν με κάποιον άλλον, έναν παππού ή μια γιαγιά, ένα θείο ή μια θεία, αλλά αυτό ο άλλο ήταν συναισθηματικά παρόν και ήταν συνεπή ω προ την πλήρωση των συναισθηματικών αναγκών του παιδιού, αυτά τα παιδιά να έχουν μεγαλώσει μακριά από του γονεί του, και να έχουν όμως ασφαλές στήλ δεσμού. Όμως ο Μπόλμπι και η Ainsworth λόγω εποχής, μιλάμε τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές της δεκαετίας του 70, θεωρούσαν πως ο βασικός φροντιστής ενός βρέφους είναι η μάνα, όντως ήταν ο βασικός φροντιστής των βρεφών η μητέρα εκείνη την περίοδο και σκεφτόντουσαν με έναν τρόπο ο οποίος είχε να κάνει με το πώς ήταν δομημένη η κοινωνία, και με βάση και τα κοινωνικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις της εποχής, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις εξακολουθούν να εφίστανται μέχρι σήμερα. Όμως ξαναλέω ότι μπορεί ο οποιοσδήποτε να μεγαλώσει ένα παιδί, ένας άνδρας μόνος του, μια γυναίκα μόνη της, δύο άνδρες μαζί, δύο γυναίκες μαζί, ένας παππούς μόνος του, μια γιαγιά μόνη της και αν αυτοί οι άνθρωποι που παίζουν το ρόλο του φροντιστή του παιδιού ή του γονιού του παιδιού, αν θέλετε, γονιού εντό εισαγωγικών, αν δεν είναι αυτοί που έχουν υιοθετήσει το παιδί, έχουν γεννήσει το παιδί, εάν είναι παρόντε συναισθηματικά και καλύπτουν και τι συναισθηματικέ ανάγκε του παιδιού, όχι μόνο τι σωματικέ, τότε αυτό το παιδί μπορεί να μεγαλώσει έχοντας ένα υγιές τρόπο να συνδέεται με τον εαυτό του και τους άλλους. Όταν ο φροντιστής του παιδιού είναι σωματικά και συναισθηματικά παρόν, όταν δείχνει ευαισθησία απέναντι στο παιδί, όταν έχει σταθερότητα σε μια συμπεριφορά αγάπης και αποδοχής ανεφόρων, όχι ανεφορίων, ανεφόρων, όταν υποστηρίζει το παιδί και το αγαπάει επειδή είναι το παιδί, και όχι για ό,τι κάνει ή δεν κάνει, τότε του δίνει όλη τη συναισθηματική ασφάλεια που δικαιούται το παιδί και χρειάζεται για να νιώσει αγαπητό και αξιαγάπητο. Μπορεί ένας γονιός να βάλει όρια, να πει για παράδειγμα αυτό απαγορεύεται να το κάνεις και αν το κάνεις αυτό θα έχεις αυτή τη συνέπεια. Στη συνέχεια να είναι συνεπής και να εφαρμόσει τη συνέπεια, αλλά σε καμία περίπτωση να μην μπει στο παιδί του τώρα που έχεις κάνει αυτό θα σταματήσω να σε αγαπάω επειδή έχεις κάνει αυτή την αταξία ή δεν έχεις ακολουθήσει την οδηγία ή δεν έχεις δεχθεί το όριο που σου έχω βάλει πλέον δεν θα σε αγαπώ, δεν θα σε θέλω και το καθεξής κάτι το οποίο έκαναν κατά κόρον οι γονεί παλαιότερα και ελπίζω όχι σήμερα. Όταν ο γονιός υποστηρίζει το παιδί και το αγαπάει επειδή είναι το παιδί και όχι για ότι κάνει ή δεν κάνει, τότε του δίνει όλη τη συναισθηματική ασφάλεια που το παιδί δικαιούται και χρειάζεται για να νιώσει αγαπητό και αξιαγάπητο, να νιώσει ότι αγαπιέται και ότι αξίζει να αγαπιέται δηλαδή. Τα παιδιά δικαιούνται να έχουν συναισθηματική ασφάλεια, να νιώθουν ότι αγαπιούνται επειδή υπάρχουν, όχι επειδή συμμορφώνονται σε οποιοδήποτε κανόνα ή ακολουθούν οδηγίες ή ευχαριστούν με τη συμπεριφορά τους τους ενήλικες. Γίνονται people pleasers δηλαδή. ο γονιό μου αγαπάει επειδή έκανα αυτό που του αρέσει. Όχι, ο γονιό μου με αγαπάει επειδή είμαι εγώ. Τα παιδιά είναι αθώα. Δεν έχουν την εγκεφαλική ανάπτυξη που να τους δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουν να επιλέξουν να είναι κακά. Τα παιδιά απλώς είναι και όταν ένα ή δύο ενήλικε αποφασίζουν να αναλάβουν τον ερχόμο ενό παιδιού στον κόσμο ή το μεγάλωμά του, καλή ιδέα είναι να μην παρεκκλίνουν του γονικού ρόλου και να μην δώσουν στο παιδί του τίποτα λιγότερο από σταθερή παρουσία, αγάπη, αποδοχή, στοργή, ευαισθησία και αναγνώριση και ικανοποίηση των συναισθηματικών αναγκών του παιδιού. Ένα παιδί που μεγαλώνει μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα αναπτύσσει ένα ασφαλές στυλ δεσμού. Συνδέεται δηλαδή με τους άλλους ανθρώπους από ένα χώρο συναισθηματικής ασφάλειας και αυτοεκτίμησης. Είναι βέβαιο για το γεγονός πως είναι αξιαγάπη το πλάσμα, πως αξίζει να αγαπηθεί και να αγαπήσει. Δεν φοβάται την απόρριψη ή την οποιαδήποτε διαφωνία ή σύγκρουση θεωρεί πως είναι φυσιολογικό κατά καιρούς να συμβαίνουν στενάχωρα περιστατικά, όπως το να λείψει για λίγο η μητέρα από το παράξενο δωμάτιο του πειράματος, θα εξηγήσω στη συνέχεια τι είναι αυτό, αλλά αυτό είναι κάτι που θα έχει τέλος. Η μητέρα θα επιστρέψει και η ζωή θα συνεχίσει ανεμπόδιστα όπως τη γνωρίζει. Εννοείται ότι στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθώ λίγο πιο συγκεκριμένα στα πειράματα της Ainsworth που όπως είχα και προηγουμένως έγινα στις αρχές της δεκαετίας του 70 και που θεμελίωσαν τροποντινά τη θεωρία της προσκόλλησης. Στα πειράματα αυτά οι μητέρες ερχόντουσαν μαζί με το βρέφος τους το οποίο ήταν ενό έτου σε ένα παράξενο δωμάτιο, ένα δωμάτιο στο οποίο δεν είχε ξαναέρθει το βρέφος, γεμάτο παιχνίδια και μετά κατόπιν εντολών του ερευνητικού προσωπικού θα έφευγαν. Ένας ξένος, μέλος της ερευνητικής ομάδας, θα έμπαινε στο δωμάτιο και μετά θα έφευγε ο ξένος και τότε η μητέρα θα επέστρεφε. Και όλα αυτά βιντεοσκοπούνταν. Η Ainsworth βασίστηκε στις αντιδράσεις των βρεφών ώστε να καταγράψει τις πρώτες τρεις κύριες κατηγορίες προσκόλλησης. Την ασφαλή, τον ασφαλή δεσμό όπως είπαμε προηγουμένως, την αγχώδη και την αποφευκτική. Τόσο η αγχώδης όσο και η αποφευκτική προσκόλληση είναι ανασφαλής προσκόλλησης. Αργότερα από τη μαθήτρια της Ainsworth, τη Μέρι Main και τη συνεργάτη της, τη Judith Σόλομον, το 1986, δηλαδή πάνω από 15 χρόνια μετά, προσθέθηκε και μια τέταρτη κατηγορία, η αποδιαργωνωμένη προσκόλληση. Το αποδιοργανωμένο στυλ προσκόλλησης. Οι Μέιν και οι Σόλωμον επανεκτίμησαν τα ευρήματα από το πείραμα του παράξενου δωματίου, το οποίο ονόμαζαν διαδικασία του παράξενου δωματίου, τη Σέινσγουρθ, και πρόσθεσαν τον τέταρτο τύπο προσκόλλησης, τον αποδιοργανωμένο. Ο αποδιοργανωμένος τύπος προσκόλλησης είναι στην πραγματικότητα ένας τύπος προσκόλλησης που έχει στοιχεία Τόσο από τον αποφευκτικό τύπο προσκόλλησης όσο και τον αχώδη τύπο προσκόλλησης αλλά έχει κάποια χαρακτηριστικά όπως θα δούμε στη συνέχεια τα το οποία τον κάνουν τον πιο δυσλειτουργικό τρόπο προσκόλλησης. Λοιπόν πάμε να δούμε τα αποτελέσματα των ερευνών τα οποία ε, έδωσαν τη βάση για τη δημιουργία των τεσσάρων αυτών αρχικών τύπων προσκόλλησης. Τα βρέφη με ασφαλή προσκόλληση έκλεγαν όταν η μητέρα τους έφευγε από το δωμάτιο, αλλά ηρεμούσαν εύκολα όταν επέστρεφε. Αυτό που είχαμε πει προηγουμένω, ότι ένα άνθρωπο με ασφαλέ στυλ μπορεί να αντέξει την απόρριψη, μπορεί να αντέξει μια απογοήτευση, μπορεί να αντέξει ένα καβγά, αλλά εύκολα επανέρχεται σε συναισθηματική ισορροπία. Τα βρέφη με αγχώδη προσκόλληση, επίσης έκλεγαν όταν έφευγε η μητέρα τους, αλλά δυσκολεύονταν να παρηγορηθούν και να ηρεμήσουν όταν αυτή επέστρεφε και έδειχναν και μια αμφιθυμία απέναντι στη μάνα τους. Σε θέλω, δεν σε θέλω. Γι' αυτό πολλοί θεωρητικοί ονομάζουν τον τύπο της αγχώδους προσκόλλησης και ως αγχώδης παύλα αμφιθυμική προσκόλληση. Θέλω να κρατηθούμε σε μια απλότητα σε αυτές τις ορολογίες για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα πώς αυτές μπορεί να μας βοηθήσουν. Μπορεί κάποιοι από εσά και σας ευχαριστώ για αυτό να γράφετε κάτω από τα βίντεο του podcast στο YouTube ότι είναι πανεπιστημιακό επίπεδο το μάθημα, δεν είναι, είναι ένα απλό μάθημα ψυχοεκπαίδευσης που στόχο δεν έχει να μας μάθει όλους τους ορισμούς και όλες τις φανσιλέξεις, τις περίεργες λέξεις, αλλά να μας δώσει στην ουσία εργαλεία για να μας βοηθήσουν να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Λοιπόν, τα βρέφη με αποφευκτική προσκόλληση, η οποία ονομάζεται και απορριπτική, Κάποιοι χρησιμοποιούν τον όρο αποφευκτική, παύλα, απορριπτική, κάθετος απορριπτική προσκόλληση. Τα βρέφη με αποφευκτική προσκόλληση λοιπόν δεν έδειχναν καμία συμπεριφορική αντίδραση όταν η μητέρα έφευγε από το δωμάτιο. Παρόλο που η παλμή και η πίεση τους ανέβαιναν, πράγμα που αποδείκνει πως βίωναν υψηλό στρες. Παρόλο όμω ότι βίωναν υψηλό στρες, δεν έδειχναν τίποτα. Προσποιούνταν πω ήταν αδιάφορα. Κρατήστε το αυτό. Τα βρέφη με αποφευκτική προσκόλληση ενοχλούνταν όταν έφευγε η του από το δωμάτιο. Ένιωθαν ανασφάλεια όταν έφευγε η του από το δωμάτιο, αλλά έδειχναν ότι δεν του νοιάζει. Τα βρέφη με αποδιοργανωμένο στυλ προσκόλληση ήταν τα πιο παράξενα στο πώς συμπεριφέρονταν μετά που η μητέρα του έφευγε. Φαινόντουσαν να είναι αποπροσανατολισμένα, προσωρινώς πάγωναν όταν έφευγε η μητέρα τους από το δωμάτιο ή έδειχναν απροσδόκητα συναισθήματα εμπιστοσύνης σε αγνώστους. Δηλαδή στο αποδιοργανωμένο στυλ προσκόλλησης πάμε ένα βήμα ακόμη παραπάνω είπαμε, στο αγχώδε το παιδί δυσκολεύεται να ερεμήσει όταν επιστρέφει η μάνα. Δεν είναι σίγουρα αν μπορεί να την εμπιστευτεί. Στο αποφευκτικό δεν δείχνει ότι ενοχλείται όταν φεύγει και δεν δείχνει ότι την έχει ανάγκη και χαίρεται όταν έρχεται. Στο αποδιοργανωμένο λειτουργεί άλλα ήτε Είτε παγώνει, σαν να χάνει την επαφή με την πραγματικότητα, είτε δείχνει και η οικειότητα ανεξήγητη με τον ξένο που βρίσκεται στο δωμάτιο. Εδώ αυτό κάνει κλικ και ταιριάζει με τις περιπτώσεις των παιδιών που έχουν κακοποιηθεί και κυρίως σεξουαλικά στην παιδική του ηλικία, τα το οποία δείχνουν εύκολα εμπιστοσύνη σε αγνώστους. Και αυτό είναι ένα σύμπτωμα του αποδιοργανωμένου στυλ προσκόλλησης που έχουν αναπτύξει λόγω της κακοποίησης. Η Ainsworth μέσα από τις μελέτες της και μέσα από τη μεταέρευνα και μελέτη εκ των υστέρων των αποτελεσμάτων του πειράματος στις διαδικασίες του παράξενο δωματίου, συμπέρανε ότι οι μητέρες των βρεφών με ασφαλή προσκόλληση ικανοποιούσαν τις συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών τους. Γι' αυτό και τα παιδιά τους είχαν ασφαλή προσκόλληση, ασφαλές στυλ προσκόλλησης, ασφαλές στυλ δεσμού. Συμπέρανε επίσης πως οι μητέρες των παιδιών με αγχώδη προσκόλληση είχαν ασυνέπεια στον τρόπο που κάλυπταν τις συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών τους. Δηλαδή μια τους έδειχναν αγάπη, μια τους έδειχναν α, απόσταση. Μια ήταν θερμές, μια ήταν ψυχρές. Ενώ οι μητέρες των παιδιών με αποφευκτική προσκόλληση παραμελούσαν τις συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών τους. Αυτά είναι... Ε, 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 ευρήματα από το πείραμα τη Ainsworth τη διαδικασία του παράξενου δωματίου. Επιπλέον, οι μητέρε των παιδιών με αποδιοργανωμένο στυλ προσκόλληση φαίνεται πω ήταν απρόβλεπτε και φοβιστικέ. Δηλαδή, το παιδί δεν ήξερε τι να περιμένει από αυτή τη μάνα και ενδεχομένω να κακοποιούσαν όχι μόνο να παραμελούσαν τα παιδιά τους. Και περισσότεροι έρευνα πάνω στο ζήτημα έχει δείξει πως με τέτοιο τρόπο είναι πιο πιθανό να λειτουργούν μητέρες ή φροντιστές οι οποίοι έχουν εθιστικές προσωπικότητες είτε είναι αλκοολικοί, είτε είναι τζογαδόροι, είτε κάνουν κατά και γενικώ είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ψυχική ισορροπία και δεν έχουν καμία ικανότητα να αναλάβουν τον γονικό τους ρόλο. Αυτοί λοιπόν είναι οι τέσσερις βασικοί αρχικοί τύποι προσκόλλησης. Ασφαλές στυλ δεσμού ή στυλ προσκόλλησης. Αγχώδες στυλ δεσμού ή στυλ προσκόλλησης. Αποφευκτικό στυλ δεσμού ή στυλ προσκόλλησης. Αποδιοργανωμένο στυλ δεσμού ή στυλ προσκόλλησης. Στη συνέχεια, η στυλ προσκολλησης αγχωδες στυλ δεσμου η στυλ προσκολλησης αποφευκτικο στυλ δεσμου η στυλ προσκολλησης αποδιοργανωμενος στυλ δεσμου η στυλ προσκολλησης στη συνεχεια η θεωρια της προσκόλλησης αναπτύχθηκε περαιτέρω με όλο και περισσότερους υποτύπους αυτών των τεσσάρων βασικών να προστίθενται. Εμείς όμως όπως είπα και προηγουμένως θα χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους τέσσερις για να καταλάβουμε ποιον τύπο δεσμού ίσως να έχουμε εμείς, με ποιο τρόπο συνδεόμαστε στις ερωτικές μας σχέσεις κυρίως αλλά και στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Είναι στο επίκεντρο οι ερωτικές σχέσεις γιατί οι ερωτικές σχέσεις έχουν ως πρότυπο και πρωτότυπο τις σχέσεις με τη μάνα μας, με τον πατέρα μας ή με το φροντιστή μας και να κατανοήσουμε σε ποιαν κατηγορία ίσως να εμπίπτουμε και εμείς, αλλά και οι άνθρωποι από τους οποίους ελκυόμαστε και με τους οποίους είτε φτιάχνουμε τις σχέσεις, είτε δεν καταφέρνουμε να κάνουμε σχέσεις. Διαβάζω εδώ πως τα στατιστικά λένε ότι στην Αμερική περίπου λέει το 60% του πληθυσμού έχει ασφαλές στυλ δεσμού. Άρα 6 στους 10, δεν ξέρω τα, τα, στατιστικά στην Ελλάδα και στην Κύπρο, δεν τα γνωρίζω και αν υπάρχουν, ίσως να υπάρχουν, αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν το έχω μελετήσει. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως δεν είναι τα στατιστικά, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ασχοληθούμε ο καθένας με τον εαυτό του, με τη σχέση του και με τους ανθρώπους με τους οποίους ασχολούμαστε ούτως ή άλλως. Φαίνεται ότι το 60%, 6 στους 10, μπορούν να δημιουργήσουν μία σχέση από ένα χώρο αυτοεκτίμησης και συναισθηματικής ασφάλειας. Στο σημείο αυτό είμαι σίγουρο ότι όλοι φέρνουμε στο μυαλό μας κάποια παραδείγματα ανθρώπων που γνωρίζουμε ήδη προσωπικά, οι οποίοι καταφέρνουν να έχουν μακροχρόνιες σχέσεις. Καταφέρνουν οι γάμοι του να διαρκούν. Καταφέρνουν οι σχέσει του να διαρκούν. Καταφέρνουν να παντρεύονται. Το λέω αυτό γιατί έλαβα ένα email πριν δύο-τρει μέρε, το οποίο με έκανε να χαμογελάσω, γιατί μου λέει μια κοπέλα: Γιατί όλε οι καταφέρ... υπόλοιπε, δεν είναι όλε. Έτσι, μέσα στο μυαλό μας έχουμε όμως ότι είμαστε εμείς και οι άλλοι. Εμείς όχι και όλοι το καταφέρνουν. Γιατί όλες καταφέρνουν να παντρεύονται και εγώ δεν τα καταφέρνω. Και πολλές φορές μπορεί να τύχει να δούμε και πρόσωπα προβεβλημένα, πρόσωπα από τη showbiz επίσης να εκφράζουν τέτοια παράπονα. Να πού γιατί εγώ ξέρω εγώ να είμαι γύρω στα 40 και ακόμη να μην έχω κάνει παιδιά και να μην έχω παντρευτεί και άλλες να έχουν παντρευτεί. Θα ήθελα πάρα πολύ να τα καταφέρω. Λοιπόν. Φαίνεται ότι παραπάνω από τους μισούς ανθρώπους, έχουν ασφαλές στήλ δεσμό. Δηλαδή μπορούν να μπουν σε μία σχέση και να διατηρήσουν αυτή τη σχέση. Θα τονίσω ξανά ότι μπορεί να έχουν ασφαλές στήλ δεσμό, να μπαίνουν σε σχέσεις, να διατηρούν αυτές τις σχέσεις, αλλά αυτό να μην σημαίνει πως αυτές οι σχέσεις είναι σχέσεις ουσιαστικές, είναι σχέσεις οι οποίες έχουν βάθος και νόημα είναι σχέσει που να μην είναι κακοποιητικέ. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ασφαλές τίλδε υπάρχουν όμω αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανασφαλές τίλδε και μπορούν να έχουν είτε αγχώδε τίλ, είτε αποφευκτικό, είτε αποδιοργανωμένο. Θα προκαλέσω λίγο τα στατιστικά. I will challenge the statistics και θα πω ότι θεωρώ πω με, με βάση καθαρά την κλινική μου πείρα και τις ιστορίες των ανθρώπων οι οποίες έρχονται πολύ τακτικά στο email μου. Νομίζω ότι στην εποχή μας είναι περισσότεροι άνθρωποι που έχουμε ένα χώδε στυλ δεσμού ή ένα δυσλειτουργικό στυλ δεσμού γιατί πιστεύω ότι δεν επηρεαζόμαστε μόνο από τον τρόπο με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει αλλά επηρεαζόμαστε και από γεγονότα τα οποία προκύπτουν στη συνέχεια. Επηρεαζόμαστε και από τις πρώτες μας ερωτικές σχέσεις ή την πρώτη μας ερωτική σχέση. Επηρεαζόμαστε από απορρίψεις που έχουμε φάει. Επηρεαζόμαστε από ghosting, από εξαφάνιση δίχως εξηγήσει. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι στο επόμενο podcast, στο ένα το επεισόδιο, θα μιλήσουμε για αυτή τη μάστιγα, το ghosting τον ghosting σε όλων των ειδών τη σχέση και στι ερωτικέ και στι φιλικέ και στι επαγγελματικέ. Τι είναι τον και τι συμβαίνει, πώ το αντιμετωπίζουμε και πώ μπορούμε να επιβιώσουμε μετά από ένα ψυχικό τραυματισμό που προκαλεί έναν ghosting. Θεωρώ δηλαδή ότι ωραία όλα αυτά που μα είπε ο Μπόλπι, που μα είπε η Ainsworth, που μα είπαν οι επόμενοι μελετητέ για το πώ ο δεσμό που έχουμε αναπτύξει με του γονεί μα μα έχει επηρεάσει στο να έχουμε ασφαλή ή ανασφαλή δεσμό με τον εαυτό μα, ένα λειτουργικό τρόπο με τον οποίο να συνδυόμαστε με του άλλου ή ένα μη λειτουργικό τρόπο, δυσλειτουργικό, αλλά από την Κλινική μου πείρα θεωρώ ότι Υπάρχουν και γεγονότα στην εφηβική ζωή των ανθρώπων, στην πρώτη νεότητα των ανθρώπων, το οποία μπορεί να είναι εξίσου τραυματικά και να επηρεάσουν αρνητικά ένα πρόσωπο. Το οποίο μπορεί να έχει μεγαλώσει με ένα αρκετά ικανοποιητικό τρόπο, να έχουν ικανοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό οι συναισθηματικέ του ανάγκε μεγαλώνοντα, αλλά η σκληρή πραγματικότητα των ανθρωπίνων σχέσεων στην αρκισιστική εποχή που ζούμε στην εποχή του εγωισμού, του εγωκεντρισμού, στην εποχή του παρτακισμού και στην εποχή που πάρα πολλοί άνθρωποι είναι απέδευτοι, είναι ανέσθητοι, δεν έχουν ενσυναίσθηση και είναι άπονοι, δεν έχουν συμπόνια για τους άλλους ανθρώπους και δεν έχουν φιλότιμο, μπορεί ένας άνθρωπος νεαρός να τραυματιστεί Πολύ σοβαρά και ειδικά αν αυτό συμβεί στην ηλικία πριν από τα 26 για τα κορίτσια και πριν από τα 28 για τα αγόρια όπου σημαίνει και το τέλος της ε, ε, ψυχολογικής φάσης της εφηβείας και σηματοδοτείται και η πλήρης ανάπτυξη των πρόστιων με το ποιό εάν τραυματιστεί ψυχικά κάποιο από μια ερωτική απογοήτευση από έναν άνθρωπο τον οποίον εμπιστεύτηκε και μετά τον πρόδωσε, μπορεί ενώ είχε προηγουμένω ένα ασφαλέστερο στυλ δεσμού, λόγω αυτού του τραυματισμού που έγινε σε μια τόσο τρυφηρή ηλικία, να αποκτήσει στη συνέχεια ένα ασφαλέ στυλ δεσμού. Σε καμιά περίπτωση δεν απορρίπτω τα ευρήματα της αρχικής έρευνας σε σχέση με το στυλ δεσμού που παρέχουν οι γονείς, οι φροντιστές στα βρέφη τους, στα παιδιά τους, στα νήπια τους, τα παιδιά τους στη σχολική, στη σχολική ηλικία, αλλά έρχομαι να προσθέσω ότι εξίσου σημαντικό ρόλο παίζουν και οι σημαντικοί άλλοι στη ζωή ενός παιδιού, η ομάδα των συνομιλίκων στην εφηβεία, η ερωτική σύντροφη και οι φίλοι που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του εγκεφάλου του και να μπορούμε πλέον να μιλάμε και για μια παγιωμένη προσωπικότητα. Δεν θα είναι η μαμά σου ή ο φροντιστή σου να σε κρατάει από το χέρι μέχρι να γίνει 26, αν είσαι κορίτσι, και μέχρι να γίνει 28, ε, αν είσαι αγόρι. Και αν σε κρατάει από το χέρι μέχρι σε αυτή την ηλικία, τότε θα έχει άλλου είδου ανασφαλίε. Και σίγουρα μπορεί να έρθει σε επαφή με την ανθρώπινη κακία μέχρι σε εκείνη τη φάση. Και αν δεν πάρει την ανάλογη ψυχοθεραπευτική βοήθεια και αν δεν έχεις τις ανάλογες ψυχοεκπαιδευτικές γνώσεις για να αναγνωρίσεις ότι έχεις τραυματιστεί ψυχικά και χρειάζεται να επουλώσεις τις πληγές σου, αυτό μπορεί να επηρεάσει το στυλ προσκόλλησης που θα έχεις στη συνέχεια. Οι άνθρωποι με ασφαλές στυλ δεσμού είναι αυτοί οι οποίοι όταν λένε θέλω να κάνω σχέση, όντως θέλουν να κάνουν σχέση, αλλά δεν τρελαίνονται, δεν πέφτουν και στα πατώματα, μπορούν να ζήσουν και μόνοι τους, νιώθουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και έχουν υψηλότερη αυτοεκτίμηση και μπορούν να μπουν μέσα σε σχέσεις χωρίς να βασανίζονται ιδιαίτερα. Δηλαδή να δυσκολεύονται τόσο πολύ με τη διαδικασία του φλερτ, του dating και της επιλογής συντρόφου. Ξαναλέω όμω ότι μπορεί ένα άνθρωπο με ασφαλέ τύλ να είναι και νάρκησο, να είναι και κακοποιητικό. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μα προβληματίσει. Είναι μια εξαιρετική ιδιότητα, είναι εξαιρετικά καλή ιδιότητα κάποιο να έχει ασφαλέ τύλ δεσμού, να νιώθει αυτοπεποίθηση και να έχει υψηλή αυτοεκτίμηση και να είναι σίγουρο για τον εαυτό του και να μπαίνει στη διαδικασία να φλερτάρει, να δέχεται το φλερτ και να διαχειρίζεται τις ερωτικές σχέσεις με καλή διάθεση και με εμπιστοσύνη στον εαυτό του, όμως αυτό από μόνο του δεν είναι εχέγγυο για το ότι ο άνθρωπος αυτός θα είναι όντως αγαπητικός και θα είναι ένας άνθρωπος που θα συνδεθεί ουσιαστικά με τους άλλους. Μπορεί να συνδεθεί αλλά το πόσο ουσιαστικά μπορεί να συνδεθεί έχει να κάνει με την πνευματικότητα που έχει αυτός ο άνθρωπος και την ουσιαστική καλοσύνη που έχει ή δεν έχει μέσα του. Οι άνθρωποι με ανασφαλές στήλδες μου έχουν ανασφάλεια όσον αφορά στην αξία τους και όσον αφορά στην ικανότητα τους να είναι αγαπητοί και αξιαγάπητοι. Α πάρουμε τον πρώτο Τύπο ανασφαλού δεσμού, τον αχώδη τύπο δεσμού. Η αχώδη στυλ προσκόλληση. Οι άνθρωποι με αχώδε στυλ προσκόλληση έχουν ιδιαίτερη αγωνία και άγχο για το αν θα είναι αποδεκτοί από του άλλου. Δεν σιγουρεύονται για τα συναισθήματα των άλλων απέναντί τους ακόμη και αν ο σύντροφος τους τους διαβεβαιώσει ότι είμαι ερωτευμένο μαζί σου, είμαι ερωτευμένη μαζί σου, θέλω να είμαστε μαζί, σ αγαπώ, ακόμη και φτάσει μέχρι και την έκφραση αυτής της δεσμευτικής λέξης για την εποχή μας που είναι το αγαπώ, δεν πιστεύουν ότι όντως είναι αγαπητοί και είναι αξιαγάπητοι και ζουν υπό ένα συνεχές καθεστώς φόβου και αγωνίας μην τυχόν και τους αφήσει ο άνθρωπος με τον οποίο δένονται, γνωρίζονται, μην τυχόν και τους απορρίψει. Πολύ άγχος και πολλή αγωνία όταν μπαίνουν σε διαδικασία flirt, σε διαδικασία dating, σε διαδικασία γνωριμίας ενός ανθρώπου. Οι άνθρωποι με αγχώδη δεσμό εύκολα μέσα στις σχέσεις τους ζηλεύουν, εύκολα αναστατώνονται από το παραμικρό και συνεχώς φοβούνται ότι μπορεί η σχέση τους να τελειώσει και ότι μπορεί ο άνθρωπος που είναι μαζί τους κάποια στιγμή να τους απορρίψει. Βλέπετε κάποια στοιχεία συνεξάρτησης σε αυτό, εγώ θα έλεγα πως βλέπω. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει Αγχώδε στυλ μου και αγχώνεται συνεχώ. Μην τυχόν και ο άλλο το να απορρίψει, είναι πολύ πιο πιθανό να πέσει στην παγίδα τη συνεξάρτηση και να κάνει συνεχώ τα χατήρια του άλλου, να προσπαθεί συνεχώ να τον ικανοποιεί, προκειμένου να μην το χάσει. Είναι πολύ πιο εύκολο να χάσει την μπάλα όταν είναι αγχώδε το στυλ του δεσμού σου, γιατί ποτέ δεν ηρεμεί, ποτέ δεν ησυχάζει να πει Ουφ, ηρέμησα, ουφ. Είσήχασα. Έχω αυτή τη σχέση, είμαι καλά. Πάντοτε είσαι σε αγωνία. Οι άνθρωποι με αποφευκτικό στυλ δεσμού, ενώ επιθυμούν πάρα πολύ να συνδεθούν, θέλουν διακαώς να έχουν ερωτικές σχέσεις και ερωτικές επαφές, αποφεύγουν να συνδεθούν. Αποφεύγουν να έχουν ερωτικές σχέσεις. Αποφεύγουν να δεθούν περισσότερο. Σας θυμίζει κάτι αυτό. Σας θυμίζει όλους αυτούς τους τύπους και τις τύπισες που κάνουν ghosting. Σας θυμίζουν αυτούς οι οποίοι δεν δίνουν επιβεβαίωση στον άνθρωπο με τον οποίο ξεκινάνε κάτι για το ότι όντως γουστάρουν. Σας θυμίζουν αυτούς που ρίχνουν τον παλάκι αλλού. Θυμάστε τα βρέφη στο πείραμα της Ainsworth. Τα βρέφη τα οποία ενώ αναστατώνταν έντονα όταν η μάνα τους έφευγε από το δωμάτιο, δεν το έδειχναν και έπαιζαν τους αδιάφορους καμπόσο. Και όταν επέστρεφε πάλι έπαιζαν τους αδιάφορους. Μπορείτε να σκεφτείτε ποιοι τύποι ανθρώπων, ποιοι τύποι προσωπικότητας μπορεί να έχουν ένα αποφευκτικό στυλ δεσμού. Μήπως η παραμελητική νάρκηση. Μήπως οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν δείχνουν τα συναισθήματα τους, δεν εκφράζουν τον έρωτά τους, δεν εκφράζουν την συμπάθεια τους προς το άλλο πρόσωπο δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το τι συμβαίνει μεταξύ δύο ανθρώπων και συνήθως κάνουν σεξ και μετά εξαφανίζονται και φεύγουν γιατί αποφεύγουν να πληγωθούν οι αποφευκτικοί τύποι οι τύποι με αποφευκτικό στυλ προσκόλλησης οι τύποι με αποφευκτικό στυλ δεσμού έχουν ακόμη περισσότερο φόβο απόρριψης από ότι έχουν αυτοί με τον απλό αγχώδη μου και αποφεύγουν να συνδεθούν εντελώς προκειμένου να μην απορριφθούν και μπορεί να επιθυμούν ακόμη πιο διακαώς από εκείνους που έχουν ένα ανασφαλές αχώδες στήλδες μου τη σύνδεση αλλά να το παίζουν να του δεν τους νοιάζει είναι αυτοί που θα σου πούν εγώ δεν έχω ανάγκη κανέναν εγώ oh, προτιμώ να είμαι μόνος μου και δεν θέλω φασαρίες πάνω στο κεφάλι μου σεξ εγώ δεν έχω ανάγκη το σεξ ή θέλω να κάνω σεξ χωρίς συνέστημα εγώ είμαι εναντίον των σχέσεων εγώ δεν πιστεύω στις σχέσεις. Έχει. Παρέλθει η εποχή που οι άνθρωποι έκαναν σχέσεις Δεν βλέπω κανένα νόημα στο να κάνει σχέσεις Ναι θέλω να κάνω σεξ αλλά δεν θέλω να κάνω σχέσεις Αποφευκτική Οι άνθρωποι οποίοι επιθυμούν διακαώς να συνδεθούν Δεν το παραδέχονται ούτε στον ίδιο τους τον εαυτό Και σαμποτάρουν τις όποιες γνωριμίες τους Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να σε πονέσουν πολύ Πάρα πολύ αυτοί είναι οι άνθρωποι που μπορεί να σου φουσκώσουν τα μυαλά με ενθουσιασμό στην αρχή πολύ προσεκτικά. Δεν θα σου πούν τίποτα το οποίο να τους δεσμεύσει μετά. Θα δείξουν ενδιαφέρον για να κάνουν ερωτική συνδιαλλαγή μαζί σου, αλλά δεν θα σου πούν ποτέ μου αρέσεις. Θέλω να συνδεθούμε καθιονδήποτε τρόπο. Εδώ τώρα μου έρχεται στο μυαλό ένα βίντεο που κάναμε πρόσφατα στο κανάλι μας στο YouTube. Όσοι ακούτε αυτό το podcast και δεν γνωρίζετε ότι καθημερινά ανεβάζω καινούριο βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, το οποίο μπορείτε να το βρείτε κάνοντα search στο YouTube με το όνομά μου Θέκλα ή Θέκλα Πετρίδου, μπορείτε να βρείτε το κανάλι. Θυμήθηκα τώρα αυτή τη στιγμή ένα πρόσφατο βίντεο που κάναμε, στο οποίο προσπάθησα να δώσω μια ψυχολογική προσέγγιση στο φαινόμενο του Σταύρου Γιοργά, αυτού του τύπου, ο οποίο έστελνε μαζικά παρόμοια ηχητικά μηνύματα σε διάφορε γυναίκε που έλεγε με ξέχασε κλπ. Ο τύπος εκείνος σίγουρα λειτουργούσε με ένα αποφευκτικό στυλδεσμό έλεγε πράγματα τα οποία ήταν εύκολο να παρεξηγηθούν από την άλλη πλευρά ότι εννοούσε ότι ήθελε περισσότερη συνδεσιμότητα, αλλά στην ουσία ήθελε απλώς αν τα καταφέρει να έρθει σε σεξουαλική επαφή με μια γυναίκα και μετά να εξαφανιστεί, το είπε και ο ίδιος εκ των υστερών όταν βγήκε να μιλήσει. Το παραδέχτηκε δημοσίω ότι έκανε γκόστινγκ σε πολλέ γυναίκε και λέει ότι είχε στείλει σε 6.000 γυναίκε μηνύματα και ότι περίπου ξέρω εγώ ένα ποσοστό έχει ανταποκριθεί δεν ξέρουμε πόσες, 600 χίλιες έχει χάσει το λογαριασμό ο άνθρωπος άμα φτάσει εκεί σε τριψήφια νούμερα χάνει το λογαριασμό φαντάζομαι και ε, παραδέχθηκε δημοσίως ότι απλώς ήθελε να κάνει σεξ και μετά εξαφανιζόταν αυτός ο άνθρωπος σίγουρα έχει αποφευκτικό στυλ δεσμού. Δεν λέω ότι αυτή είναι η μόνη του διάγνωση. Δεν μπορώ να διαγνώσω έναν άνθρωπο έστω και αν έχω ακούσει αρκετά ηχητικά που έχει στείλει έστω και αν τον έχω δει να μιλάει νευρικά τσαλ, κρατώντας πάνω κάτω εκείνο το ηλεκτρονικό τσιγάρο ή να παρουσιάζεται σε μια τηλεοπτική εκπομπή όμως σίγουρα αυτό είναι αποφευκτικό στυλδεσμό Πάμε τώρα στο τέταρτο και χειρότερο και πιο δύσκολο στυλδεσμό που είναι το αποδιοργανωμένο στυλδεσμό το χαοτικό στυλδεσμό οι άνθρωποι με αποδιοργανωμένο στυλ δεσμού επιθυμούν διακαώς να συνδεθούν ερωτικά με τους άλλους ανθρώπους και το παραδέχονται. Δεν είναι σαν τους αποφευκτικούς που δεν το παραδέχονται. Όπως και οι ανασφαλείς το παραδέχονται. Το λένε, θέλω να κάνω σχέση, θέλω να φτιάξω οικογένεια, θέλω να συνδεθώ, θέλω να βρω τον άνθρωπό μου αλλά ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται τις ερωτικές τους σχέσεις είναι εντελώς χαοτικός και αποδιοργανωμένος. Είναι άνθρωποι που μπορεί να σε ανεβάσουν μέχρι τα ουράνια και μετά να σε κατεβάσουν μέχρι τα έγκατα της γης. Και δεν το κάνουν επίτηδες, πιστέψτε με. Συνήθως νομίζω ότι οι άνθρωποι που συναντούν τα κριτήρια για διάγνωση οριακή διαταραχή προσωπικότητα, νομίζω ότι πρέπει να εμπίπτουν κάπω σε αυτό το αποδιοργανωμένο στυλ δεσμού όπου έχουν έντονες εξάρσεις μέσα τους, αμφιθυμία, αλλαγές στη συμπεριφορά τους, απρόπτες αντιδράσεις και μια αυτοκαταστροφικότητα οι άνθρωποι με ένα αποδιοργανωμένο στυλ δεσμού μπορεί να παγώσουν απέναντι σε μια συμπεριφορά που τους ξενίζει από τον της σύντροφό τους. μπορεί εν ρεπί οφθαλμού να διαλύσουν μια σχέση για κάτι το οποίο εκ των υστέρων, άμα το δουν από απόσταση και άμα το δουν και μέσα από τους φακούς της θεραπείας, μέσα από την οπτική της ψυχοθεραπείας, να αντιληφθούν ότι πρόκειται για κάτι που δεν ήταν τόσο σημαντικό, οι άνθρωποι όμως αυτοί αυτοσαμποτάρονται συστηματικά. Θα έλεγα ότι το χειρότερο στυλ δεσμού από τα τρία, παρόλο που το πιο δύσκολο είναι το αποδιοργανωμένο, το χειρότερο είναι το αποφευκτικό. Γιατί ακριβώς εκεί πέρα έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο ο οποίος αποφεύγει να έχει επαφή με τα συναισθήματά του και συνειδητά παίζει ένα σύστημα. Δεν θέλω να συνδεθώ. Αποφεύγω να συνδεθώ. Αρνούμε ότι θέλω τη συνδεσιμότητα. Θέλω εδώ να πω ότι έχω την άποψη, έχοντας δουλέψει με χιλιάδες ανθρώπους στο γραφείο για 20 χρόνια και διαβάζοντας τις ιστορίες κυριολεκτικά δεκάδων χιλιάδων αναγνωστών α, των βιβλίων μου είτε ανθρώπων που παρακολουθούν τα βίντεό μου στο YouTube που μου στέλνουν email, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, είναι η δική μου πεποίθηση αυτή τη στιγμή, ότι η, η, η μεγαλύτερη πλειονότητα των ανθρώπων they crave for connectivity. Επιθυμούν διακαώς να συνδεθούν συναισθηματικά. Είναι μέσα στη φύση μας να θέλουμε τη στενή συνδεσιμότητα. Είναι μέσα στη φύση μας να θέλουμε να βρούμε το τέρι μας. Είναι μέσα στη φύση μας να θέλουμε να βρούμε τον ανθρωπό μας. Είναι μέσα στη φύση μας να κάνουμε σεξ, να κάνουμε ερωτικές σχέσεις και να βιώνουμε και αυτό το κομμάτι του ενήλικου εαυτού μας και θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι λένε εγώ δεν θέλω σχέση και εγώ δεν θέλω να δεν κάνω για σχέση και εγώ δεν κάνω για γάμο και εγώ δεν κάνω για έρωτες και αγάπες και τέτοια μπορεί να είναι άνθρωποι που έχουν αποφευκτικό στυλ δεσμού και να ψεύδονται και στον εαυτό τους και στους άλλους και να προκαλούν πόνο επειδή λένε ψέματα πως δεν θέλουν να συνδεθούν, θέλουν να συνδεθούν και γι' αυτό επιδιώκουν την επιφανειακή σύνδεση των περιστασιακών σεξουαλικών επαφών με όλα τα παρεπόμενα που μπορεί να έχει μια τέτοια συνήθεια πάνω στους άλλους και πάνω στον εαυτό τους. Λέγεται ότι οι άνθρωποι που μπορεί να έχουν τους περισσότερους ερωτικούς συντρόφους από τις τέσσερις αυτές κατηγορίες, τους περισσότερους ερωτικούς συντρόφους αριθμητικά στη ζωή τους, είναι οι άνθρωποι με αποφευκτικό στυλδεσμό. Επειδή δεν παραδέχονται ότι θέλουν να συνδεθούν και επειδή όταν γνωρίσουν έναν άνθρωπο πολύ γλίγορα σταματάνε την περαιτέρω γνωριμία, φτάνουν δηλαδή μέχρι το σεξ και μεταφεύγουν και έτσι με αυτόν τον τρόπο επειδή το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους είναι μόνοι και κατά καιρού πανγκυνίγοι και κυνηγούν αρκετά πρόσωπα από ό,τι έχουν υψηλά νούμερα. Χωρίς να σημαίνει ότι αν ένας άνθρωπος έχει μεγάλο αριθμό ερωτικών συντρόφων, ότι αυτό είναι κάτι που τον χαρακτηρίζει καθιονδήποτε τρόπο. Σίγουρα όμως, αν έχουμε μεγάλο αριθμό ερωτικών παρτενέρ, και αν αλλάζουμε πολύ συχνά ερωτικού παρτενέρ, τότε μπαίνουν και άλλα ζητήματα τα οποία μα δυσκολεύουν, τα οποία έχουν να κάνουν με τη συναισθηματική μα υγεία. Θέλω να πιστεύω πω το 2023 που γυρίζω αυτό το podcast, έχουμε όλοι τι γνώσει ότι χρειάζεται να παίρνουμε τι απαραίτητε προφυλάξει για να προφυλάσσουμε τη σωματική μα υγεία από σεξουαλικώ μεταδιδόμενα νοσήματα και από ανεπιθύμητε εγκυμοσύνη. Όμω, το να έρχεσαι σε ερωτικές επαφές με τόσους πολλούς ανθρώπους και αυτό είναι ένα μοτίβο που γίνεται συνέχεια που γίνεται κυκλικά, δηλαδή να περνά μια φάση στην οποία λες εγώ θέλω να είμαι μόνο μου, δεν θέλω να έχω σχέση με κανένα, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Μετά να σε καταβάλει μια σεξουαλική επιθυμία, να πλησιάζει ανθρώπου στι εφαρμογέ γνωριμιών ή στο περιβάλλον σου ή οπουδήποτε, να φτάνει μέχρι το σεξ και μετά να εξαφανίζεσαι. Αυτό δεν πληγώνει μόνο τον άνθρωπο στον οποίο κάνει γκόστινγκ, αλλά πληγώνει και σένα χωρί να το συνειδητοποιεί. Υπάρχει θεραπεία για τους ανθρώπους που δεν έχουν ασφαλές στυλ Ναι υπάρχει. Ναι υπάρχει και είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και ναι μπορεί ένας άνθρωπος να αλλάξει το στυλ δεσμού. Θέλει όμως πάρα πολύ κόπο και πολύ σκληρή δουλειά. Πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Και εδώ θα σας πω κάτι το οποίο θέλω να το κρατήσετε στο μυαλό σας ότι μπορώ να αλλάξω το δικό μου στυλ δεσμού, όχι του άλλου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να αλλάξω το στυλ δεσμού κάποιου ανθρώπου που έχω γνωρίσει και είναι αγχώδες και εγώ τον θέλω να έχει ένα ασφαλέ στυλ δεσμού. Δεν μπορώ ακόμη και αν είμαι ψυχολόγος εγώ ίδιος ή εγώ ίδια. Δεν μπορώ να αλλάξω το στυλ του ανθρώπου με τον οποίο παιδεύομαι Ο οποίος μπορεί να έχει αποφευκτικό στυλ δεσμού Έστω και αν είμαι ψυχολόγος εγωίδιος ή εγωίδια Δεν μπορώ να αλλάξω το αποδιοργανωμένο στυλ δεσμού Που έχει ένας άνθρωπος με τον οποίο έχουμε μια καταστροφική σχέση Γιατί ο άνθρωπος που αυτό καταστρέφεται καταστρέφει και τη σχέση του Έστω και αν είμαι ψυχολόγος εγωίδιος ή εγωίδια Όλα αυτά που λέμε σήμερα τα λέμε για να ευαισθητοποιηθούμε όσον αφορά στο δικό μας προσωπικό στυλ δεσμού που μπορεί να έχει ο καθένας και πώς αν παρουσιάζουμε ενδείξεις ότι ίσως έχουμε ένα ανασφαλές στυλ δεσμού, αγχώδες, αποφευκτικό ή αποδιοργανωμένο, ότι χρειάζεται άμεσα να αναζητήσουμε θεραπεία. Και η θεραπεία είναι η ψυχοθεραπεία. Ψυχοθεραπεία, 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 οξία ψυχοθεραπεία. Μέσα από τη ψυχοθεραπεία μπορούμε να ξεπεράσουμε τα τραύματα μας. Να τα επουλώσουμε. Θυμηθείτε το βίντεο που κάναμε για το τραύμα. Το podcast που κάναμε για το τραύμα. Θυμηθείτε το επεισόδιο για το τραύμα. Θυμηθείτε το επεισόδιο για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Θα έλεγα ότι οι άνθρωποι με αχώδες στυλ προσκόλλησης, με αποφευκτικό στυλ και με αποδιοργανωμένο στυλ προσκόλλησης σίγουρα υποφέρουν από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Γιατί και οι τρεις αυτές κατηγορίες κάθε φορά που έχουν ένα αερέθισμα στην ερωτική του ζωή. Για παράδειγμα, ένα άνθρωπο με αχόδεστηλ μου, όταν προσέξει το παραμικρό πάνω στη συμπεριφορά ή στο βλέμμα ή στι κινήσει του συντρόφου του, του τη συντρόφου του, του συντρόφου τη, της της, μπορεί να αγχωθεί και να πυροδοτήσει έτσι. Μία συναισθηματική αναδρομή να πάει πίσω στη φάση εκείνη στην οποία πρώτο τραυματίστηκε ίσως από ένα γονέα ο οποίος ήταν τιμωρητικός, ήταν σκληρός. Είπαμε ότι τα παιδιά τα οποία έχουν ένα αχώδες στυλ προσκόλλησης έρχονται από γονείς οι, οποίοι, οι φροντιστές οι οποίοι ήταν μια καλή μια κακή είχα ανασυνέπεια στον τρόπο με τον οποίο κάλυπταν τι συναισθηματικέ ανάγκε των παιδιών. Οπότε, όταν πυροδοτηθεί το άγχο του ανθρώπου με ανασφαλή, αγχώδη δεσμό, τότε έχει μια συναισθηματική αναδρομή και μπαίνει σε εκείνη τη συνθήκη. Το ίδιο και με τον τύπο τον αποφευκτικό. Όταν νιώσει ότι έρχεται κοντά με έναν άνθρωπο, όταν νιώσει συναισθήματα, τότε πυροδοτείται μια μνημονική αναδρομή που πάει πίσω σε μια συνθήκη η οποία τον έχει τραυματίσει. Να υπενθυμίσω εδώ ότι η Ένι είχε παρατηρήσει ότι οι μητέρε των παιδιών με αποφευκτικό ή απορριπτικό στυλ δεσμού ήταν μητέρε που παραμελούσαν τα παιδιά του και η συναισθηματική παραμέληση ισοδυναμεί με κακοποίηση. Και επίση το αποδιοργανωμένο χαοτικό στυλ δεσμού μια αφορμή. Όπως μια φάση, μια στιγμή μια ερωτικής σχέσης μπορεί να πυροδοτήσει το τραύμα της φοβερής κακοποίησης που έχει υποστεί το παιδί το οποίο μεγαλώνει ώστε να έχει αποδιοργανωμένο στήλ δεσμού και να του δώσει συναισθηματική αναδρομή. Ανάλογα με το βάθος και την επίδραση, την επιδραστικότητα που έχουν τα τραύματα του κάθε ανθρώπου είναι και οι συναισθηματικέ αναδρομέ που έχει λόγω τη σύνθετη διαταραχή με τραυματικού στρε και είναι και η συναισθηματική απορρίθμιση χαμηλότερη, υψηλότερη ή, ή πιο μέτρια. Λοιπόν, βλέπετε πως συνδέονται όλα το ένα με το άλλο και βλέπετε αυτό που είπα προηγουμένως ότι ένας ψυχολόγος ο οποίος είναι και ψυχοθεραπευτής οφείλει να είναι ενημερωμένος για όλες τις θεωρίες προσωπικότητας, τις βασικές τουλάχιστον, για όλες τις θεραπευτικές προσεγγίσεις και να συνδυάζει τις γνώσεις του από όλες αυτές, ούτω ώστε να μπορέσει να παρέχει μια ολιστική θεραπευτική αντιμετώπιση στο θεραπευόμενο που έρχεται κοντά του. Ένα άνθρωπο με αχώδε στυλ προσκόλληση, ο οποίο θα πάει να κάνει ψυχοθεραπεία, χρειάζεται και να εντοπίσει ποια είναι τα ζητήματά του, να εντοπίσει τη χαμηλή του αυτοεκτίμηση, να εντοπίσει ίσω τη διαταραχή άγχου από την οποία μπορεί επίση να υποφέρει, ίσω να χρειαστεί να πάει να δει και ψυχίατρο παράλληλα για να δει αν έχει όντω και μια αχώδη διαταραχή παράλληλα που μπορεί να έχει, και να γίνει μια ολιστική αντιμετώπιση της συνθήκης αυτής, η οποία να έχει να κάνει με τη διαχείριση της σύθετης διαταραχής με το στρες, με τη διαχείριση των μνημονικών αναδρομών, με τη διαχείριση του άγχους και με τη συνειδητή προσπάθεια διαμέσου της θεραπευτικής σχέσης, διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης και διαμέσου της προσωπικής προσπάθειας, ο άνθρωπος να ανακτήσει ή να αποκτήσει για πρώτη φορά μια ασφαλή σύνδεση με τον εαυτό του, να αποκτήσει αυτοεκτίμηση και να νιώσει και να πιστέψει πως είναι αξιαγάπητος και αγαπητός. Όσον αφορά στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποφευκτικό στυλ δεσμού, αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ δύσκολοι υποψήφοι για ψυχοθεραπεία, σε αυτή την κατηγορία βρίσκουμε συνήθω ανθρώπου με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα, και όπω έχουμε πει και στο επεισόδιο για τον ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα, είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να υπάρξει θεραπευτική παρέμβαση σε έναν άνθρωπο με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα. Στην περίπτωση όμω που τον ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα είναι καλοήθε και ο άνθρωπο θέλει πραγματικά να δουλέψει με την αποφευκτικότητα του, τότε χρειάζεται να κάνει οξία, οξία, συστηματική μακροχρόνια ψυχοθεραπεία, προκειμένου να βρει ένα-ένα τα τραύματα τη συναισθηματική παραμέλησης που έχει βιώσει μεγαλώνοντα, τα τραύματα από κακοπιτικές σχέσει που είχε στο παρελθόν και να μπορέσει να καλλιεργήσει τη συναισθηματική του νοημοσύνη. Σα θυμίζω το προηγούμενο επεισόδιο. Και είναι πράγμα εξαιρετικά δύσκολο η καλλιέργεια τη συναισθηματική νοημοσύνη, ειδικά σε ανθρώπου οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με το να αρνούνται τα συναισθήματά του. Θα θυμίζω ξανά τα βρέφη στο παράξενο δωμάτιο τη Μέρι Ainsworth, τα οποία ενώ αναστατώνονταν έντονα όταν έφευγε η μητέρα του από το δωμάτιο, έδειχναν ότι ήταν αδιάφορα. Και οι άνθρωποι με αποδιοργανωμένο στυλ προσκόλλησης, με χαοτικό στυλ προσκόλλησης, είναι επίσης άνθρωποι που χρειάζεται να δουλέψουν πολύ σκληρά στη ψυχοθεραπεία για να μπορέσουν να αποκτήσουν ένα ασφαλές στυλτισμό. Είναι άνθρωποι που οποίοι είναι πολύ σοβαρά κακοποιημένοι, είναι άνθρωποι όμως οι οποίοι έχουν καλύτερες προθέσεις από τους ανθρώπους με αποφευκτικό στυλ δεσμού και είναι άνθρωποι οι οποίοι με πολύ σκληρή δουλειά και με πολύ επιμονή και υπομονή μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται. Χρειάζεται οξία θεραπεία, θεραπεία εστιασμένη πάνω στα τραύματα της παιδικής ηλικία, στον αυτοτραυματισμό, τον ψυχικό ή και το σωματικό ίσως στις, στη εφηβική και νεανική ηλικία να γίνει μια πολύ σοβαρή διάγνωση για το αν αυτοί οι άνθρωποι συναντούν τα κριτήρια για διάγνωση για τη διαταραχή οριακή προσωπικότητα. Σε επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για τη διαταραχή οριακή προσωπικότητα και οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται να δουλέψουν σκληρά, να προσπαθήσουν να είναι σταθεροί και συνεπεί στη θεραπεία του, να αποφύγουν τη σχέση με ουσίε και άλλε εξαρτήσει, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι εύκολα μπορεί να πέσουν σε εξαρτήσει και σε ουσίε, όχι απαραίτητο, μπορεί όμω, και να δουλέψουν με πολύ έτσι ε, προγραμματισμό και συνέπεια στο να χτίσουν για πρώτη φορά μια ασφαλή σχέση με τον εαυτό τους. Φαίνεται από τις μελέτες πως οι άνθρωποι με διάγνωση οριακής προσωπικότητας οι οποίοι οι οριακοί έχουν Σαφώς ένα αποδιοργανωμένο στυλ δεσμού, εάν κάνουν θεραπεία, συστηματική ψυχοθεραπεία, φαίνεται ότι μετά τα 30 καλυτερεύει η συνθήκη και μετά τα 40 μπορεί να έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Αυτά για σήμερα. Αυτή είναι η θεωρία της προσκόλλησης. Αυτά είναι τα τέσσερα βασικά μοντέλα προσκόλληση, τύπη προσκόλληση ενό ανθρώπου, τύπη δεσμού ενό ανθρώπου, ο ασφαλή δεσμό, ο οποίο είναι ο επιδιοκόμενο, ο ανασφαλή δεσμό, ο οποίο έχει δύο υποκατηγορίε βασικέ, τον αχώδη δεσμό και τον αποφευκτικό δεσμό, και ο αποδιοργανωμένο δεσμό, ο οποίος έχει στοιχεία και από τους δύο προηγούμενους, αγχώδη και ε, αποφευκτικό, αλλά έρχεται αυτό το στυλ δεσμού να δέσει και με πολύ σοβαρά τραύματα της παιδικής ηλικίας ή της πρώτης νεότητας. Ξαναθυμίζω ότι αυτές οι γνώσεις και αυτή η προσέγγιση κατά την δική μου άποψη ως ψυχολόγου πρέπει να συνυπολογίζονται μαζί με άλλες συνθήκες, μαζί με άλλες παραμέτρους που έχουν να κάνουν με την ψυχοπαθολογία, μαζί με κάποια ίσως διάγνωση που μπορεί να έχει κάποιος, μαζί με μια σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρέση αν υπάρχει, μαζί με επιβεβαιωμένη κακοποίηση στην παιδική ηλικία ή στην εφηβεία ή στην πρώτη νεότητα και σίγουρα να συνυπολογίζονται μαζί με τους μηχανισμούς που έχουν να κάνουν με τη δυναμική των σχέσεων τη συνεξάρτηση και του ναρκισισμού, του ναρκισισμού και τη συνεξάρτηση. Υπενθυμίζω πως μπορούμε να διορθώσουμε μόνο το δικό μα στυλ δεσμού, το δικό μα στυλ προσκόλληση, μόνο εάν το θέλουμε και με σκληρή δουλειά μέσα από την ψυχοθεραπεία, την ψυχοεκπαίδευση και τον προσωπικό αγώνα. Και επίση υπενθυμίζω πω το στυλ δεσμού αν είναι ασφαλές δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άκακος επειδή έχει τη σιγουριά που χρειάζεται για να μπορεί να δημιουργήσει και να διατηρήσει μια σχέση. Πρέπει να συνυπολογίζουμε όλους τους παράγοντες. Σας χαιρετώ. Σας προσκαλώ όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη να επισκεφτείτε το κανάλι μου στο YouTube, να κάνετε εγγραφή, να κάνετε μια βόλτα στις 72 playlists νομίζω έχουμε φτάσει, playlist είναι οι λίστες με θεματικές με διάφορα βίντεο και να γίνετε μέλος, εάν το θέλετε, της ψυχοεκπαιδευτικής μας κοινότητας. Σας χαιρετώ. Θα τα πούμε την επόμενη πέμπτη. Φιλιά.